Για να δούμε τι λέει όλα αυτά ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ ακόμα στο ιατρείο. Ακόμα στο ιατρείο. Φαντάζομαι αυτό είναι και μια πρώτη απάντηση, γιατί είναι τόσο χαμηλή η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Υπουργείου. Μα είναι χαμηλή ανταπόκριση όχι μόνο για όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε και ευχαριστώ παρεπιπτόντως για την πρόσκληση. Αλίμον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η δουλειά του παθολόγου στο νοσοκομείο δεν μπορεί να μετρηθεί με τίποτα από όλα όσα πολύ σωστά είπατε. Ένας παθολόγος λοιπόν, ο οποίος καλείται τώρα να πάρει, λέμε ας πούμε, στιγμό, δεν θα κάνει μόνο τις 6-8 εφημερίες που είναι στο πρόγραμμα. Με τη διαδικασία του εντέλεση θα δουλεύει 30 μέρες το μήνα, 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα. Αυτό γίνεται με όλες τις παθολογικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχει μια όλευση 30% έως 40% σε παθολόγους σε όλη την Ελλάδα και κανένας από τους νέους γιατρούς που πηγαίνουν φυσικά δεν θέλει να γίνει παθολόγος. Γιατί τι θα κάνω, θα δουλεύω 30 μέρες το μήνα, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί. Ούτως ή άλλως η έξτρα εργασία δεν θα πληρώνεται. Δηλαδή κάνεις 6-8 εφημερίες, σε πληρώνουν για 6-8 εφημερίες και όλο το υπόλοιπο το δουλεύει για τον ακτιβισμό όπως το είπε και για τον εθελοντισμό όπως το είπε και ο κ. Γεωργιάδη. Θα ήθελα και αυτός εθελοντικά να προσπαθεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα δεν μιλάμε τώρα για τις ίδιες δουλειές, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι όλες οι δουλειές οι ίδιες. Καλά, δηλαδή φυσικά. Δεν είναι να σπαθεί το ίδιο με κάποιον άλλον, ο οποίος θα δουλεύει στο 24ωρο συνεχόμενα. Και επίσης ο παθολόγος είναι μόνος του νοσοκομείου και το κρατάει όλο το νοσοκομείο. Βέβαια. Και φαντάζομαι, αν και δεν είναι αυτό τώρα ο πυρήνας της κουβέντας μας, αλλά εγώ δεν θα πω με 30 εφημερίες το μήνα, γιατί αυτό είναι απάνθρωπο, και με 10 και με 12 εφημερίες το μήνα, όλο αυτό έχει μια αντιστοίχηση στην αύξηση της πιθανότητας ιατρικών λαθών. Έτσι, μιλάμε για σεζόν, για νησιά που ξεχυλίζουν από τουρίστες κλπ. Κλπ. Δεν το συζητάμε καν. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό ότι μιλάμε τώρα το καλοκαίρι για τα νησιά, επειδή θα έρθουν οι τουρίστες. Δηλαδή όλο το χειμώνα η κόσμη και 60.000 ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν τον παθολόγο, τι έγινε, ήταν καλά. Άρα δηλαδή ζούμε μόνο για τους τουρίστες, δεν ζούμε για τους Έλληνες. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω. Επίσης θέλεις να πάρεις θέσεις, βάλε μόνιμες θέσεις και όχι έναν παθολόγο, βάλε τρεις-τέσσερις. Mm-hmm. Από την ώρα που θα εγγυηθεί η θέση για να πάρω εγώ θέση στο νοσοκομείο της ΚΟ, εάν θέλω, ξέρετε πόσο καιρό θα περάσει. Πόσους. Μέχρι να εκριθεί η απόφαση και μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία μπορεί να περάσουν και 2 μήνες. Γιατί συμβαίνει και με τους αγροτικούς. Εάν υπήρχαν κάποια εχέγγυα ότι δεν θα ήσασταν μόνος σας, ο κάθε παθολόγος εννοώ, θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή αν κάποιος, αν εσείς ξέρατε ότι θα πάτε στην ΚΟ, αλλά υπάρχουν και άλλοι 2 ενδιαφερόμενοι και θα πληρωθούν 3 θέσεις. Δεν θα καλείστε να κάνετε το χαμστεράκι που τρέχει 24 ώρες σε έναν τροχό και δεν πάει πουθενά. Πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν θα πρέπει, ας πούμε τώρα και τι μέτρα τι προτείνουμε εμείς. Δηλαδή αν ποτέ κληθούμε να συζητήσουμε, γιατί δεν υπάρχει ποτέ κλήση για συζήτηση. Δεν σας κάλεσε ποτέ ως Ένωση το Υπουργείο. Ακούτε από τις ειδήσεις ότι θα επιστρατευτείτε, ότι πρέπει να πάτε στα νησιά. Όχι ποτέ. Μια συνάντηση, ένας διάλογος δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι ποτέ. Μόνο μας τηλεφωνούν για να μας πούν θα κάνουμε αυτό. Αν θέλετε, συμφωνείτε. Μια φορά έγινε. Και αυτό, ήταν στις προηγούμενες μέρες που θέλανε να γίνουμε προσωπικοί γιατροί. Μάλιστα. Μια φορά μας πήραν τηλέφωνο για να μας πούν, παιδιά, εμείς θα κάνουμε αυτό. Το θέλετε ή δεν το θέλετε. Πείτε μας να ξεμπερδεύουμε σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό δεν έχει να κάνει. Να πω επίσης ότι παράλληλα και πολλά πράγματα που δεν αναφέρονται είναι ότι δεν δουλεύει το σύστημα της ταχογράφησης, που είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Ότι μέσα σε όλο αυτό τον ορειμακδό των ανακοινώσεων έχουμε ξεχάσει ότι η ΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ και ο κ. Ζεργιάτης ανακοίνωσε ότι θα κόψει την παραπεπτικογραφία. Δηλαδή θα λέει ότι όποιος παθολόγος γράφει πολλές εξετάσεις θα τον καλούμε να δίνει. Θα τον καλούμε και πιθανότητα θα πληρώνει και πρόστιμα να γράφει πολλές εξετάσεις. Αυτό φυσικά δεν αναφέρθηκε πουθενά. Όλα αυτά γίνανε τώρα, ανακρύβονται μέσα στον ορειμακδό των ημερών. Και ας πάμε τώρα για τις προτάσεις όσον αφορά γιατί οι παθολόγοι δεν πάνε στην περιφέρεια. Σας είπα το βασικό είναι ότι θα δουλεύουν απίστευτες ώρες και δεν θα πληρώνουν. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που λέει ότι θα δώσει 2.000 παραπάνω δεν ισχύει ακόμα. Περιμένουμε ακόμα να εκδοθεί υπουργική απόφαση η οποία θα κάνει το μισθολόγιο σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα τα οικονομικά. Γιατί η πρόταση την οποία λέει βασίζεται στο μισθολόγιο του 1983
Η αγαπητή μου, ξέρετε ποιο είναι το έξτρα επίδομα που παίρνει αν πάρει τώρα σε άγωνο? 200 ευρώ το μήνα. Όχι 2.000. Μάλιστα. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι αν με κάποιο τρόπο σας περιορίσει τη δυνατότητα συνταγογράφησης, μετά οι ασθενείς οι οποίοι δεν θα μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους από εσάς, πάλι θα επιβαρύνουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα ΤΕΠ, τα εξωτερικά ιατρία κλπ. Δηλαδή πάλι μια τρύπα στο νερό θα κάνουν. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε και οι ιδιώτες ιατροί, αν φύγουν τώρα από τα ιατρία τους και πάνε να δουλέψουν στο νοσοκομείο, πάλι η συνταγογράφηση θα μείνει πίσω και η παραδοσιακογραφία. Αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι σε καλό, γιατί θα κάνει μεγαλύτερη οικονομία το ελληνικό κράτος. Δεν είναι? Μάλιστα. Εξαρτάται ποιες είναι οι προτεραιότητες του καθενός. Κύριε Αντωνιάδη, γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο.